Μόβς. Το γέμισμα. Ωραία κατεβάζει ο Σέι. Το σούτ που γίνεται. Η μεγάλη επέμβαση από τον Πέτρου. Η προσπάθεια από τον Γκρεάρ. Στο μισό λεπτό του παιχνιδιού η Νέα Σαλαμίνα πλησιάζει με το καλημέρα στο 1-0. Το κόρνερ περνάει, μπάλα πόλους, νέα ευκαιρία για τη Νέα Σαλαμίνα. Κερδίζει ο Φελίπε, ωραία για τον Μαρκόσκι. Μαρκάρισμα που έγινε από τον Τσμόφς. Ξανά το μαρκάρισμα. Λουσέρο ανεβαίνει η σέντρα στην περιοχή. Χριστοφόρου, Φελίπε το σούτ έξω. Η πρώτη καλή στιγμή. Μαρκόσκι με τον Τσμόφς. Μαρκάρισμα του Τσμόφς και κίτρινη κάρτα. Η πρώτη στο παιχνίδι μας. Εκτός περιοχής οι ποδοσφαιριστές του. Εδώ μαρκάρισμα του Ντένι. Θα σφυρίξει τώρα και θα βγάλει και την κίτρινη κάρτα. Γι' αυτό εδώ το μαρκάρισμα. Καμία αμφιβολία για την ορθότητα της απόφασης. Μαρκόσκι θέλει να μπει στην περιοχή. Ο Ουκρανός ψάχνει χώρο για το σούτο, δοκιμάζει. Θα μαζέψει ο Βεσελόφσκι στο 20. Η μπαγιά που βγαίνει από τον Κορφέ. Το μακρύνει ο Μπαρπόσα. Σούτ εδώ του Βάχνερ. Η μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Εδώ η προηγούμενη φάση όπου φώναξε η Νέα Σαλαμίνα για πέναλτι. Μουσέρο πιέζεται από τον Κρεάν. Έχετε εδώ και την πίεση, το μαρκάρισμα του Κονφέ. Θα πάρει και το φάουλ. Η φαγιά του Χριστοφόρου προς τα πίσω. Ο Ντένινγκ κερδίζει και μπαίνει στην περιοχή. Θα γυρίσει την μπάλα, η ευκαιρία του Θεοδόρου. Η μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Η μεγάλη ευκαιρία για την Ένωση στο 34 με το γύρισμα του Ντένινγκ. Σέι έχει χώρο τώρα. Το σούτ που γίνεται, δοκάρι και έξω. Φοβερό σούτ από τον Σέι. Και ο όμιλος JP Βασιλόπουλος με τη νέα δωρεάν εφαρμογή αγοράς προϊόντων Fetch. Και θα χρειαστεί να μπει μέσα και ο γιατρός της Νέας Σαλαμίνας. Από αυτήν εδώ τη φάση τραυματίστηκε ο Σέι. Ρίχνει μπροστά την μπάλα και τρέχει να πιέσει τον Χριστοφόρο, ο οποίος έξυπνα εκεί. Περάσει το εμπόδιο του ποδοσφαιριστή της Νέας Σαλαμίνας, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Κρεάν, μπάλα στην περιοχή και φαγιά του Βάκνερ. 1-0 η Νέα Σαλαμίνα στο 48. Τρίτο παιχνίδι συνεχόμενο που σκοράρει ο Τσέχος. Ξανά η φάση. Η μπάλα παίρνει ύψος, ο Βάκνερ πετάγεται πιο ψηλά από όλους, χωρίς να νιώθει ιδιαίτερη πίεση από τα μαρκαρίσματα εκεί. Άργησαν να βγουν πάνω του οι αμυντικοί της Ένωσης και κυρίως ο Μπαρπόσα που τον επιτηρούσε. Το βολέ για τον Βάκνερ, φάουλ που γίνεται από τον Μπαρπόσα. Θεοδόρου πιέζεται από τον Παύλου, θα πάρει και το φάουλ ο Τιμόθεος Παύλου. Μαρκάρισμα που έγινε αρχικά από τον Φελίπε, στη συνέχεια από τον Βαρέλα. Φελίπε ενώ υπάρχει πέσιμο και σπροξήματα εκτός περιοχής. Μπαλοτέλι ανάμεσα από δύο, δεν μπόρεσε, υπάρχει και επιθετικό φάουλ. Πάμε στον Ανδρέα Οδυσσέως. Ανδρέα. Εδώ βλέπουμε τη φάση πως τραυματίστηκε ο Μαρκόσκι. Στο πέσιμό του το πρόβλημα είναι στο χέρι. Και τώρα η Ένωση βρίσκει κάποιους χώρους και θέλει να βγει μπροστά με αξιώσει. Εδώ μαρκάρισμα του Σέι. Θα φέρει και κίτρινη κάρτα για το μαρκάρισμα πάνω στον Θεοδόρ. Μπαγιά του Λουσέρο. Υπάρχει υπόδειξη offside. Εδώ η φάση. Σωστή απόφαση. Περιμένουν να βοηθήσει με τον γκολ του. Ντανίλο εδώ μπαίνει στην περιοχή. Ευκαιρία ο Κρεάν έξω. Μεγάλη ευκαιρία για τη Νέα Σαλαμίνα. Στο
3 για να κάνει το 2-0. Εκτέλεσε ο Γάλλος, η κεφαλιά που γίνεται υπάρχει. Σταμάτησε την μπάλα καθώς πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου ο Χριστοφή. Τράβηξε στο αμυντικό άκρο, είναι ο Λουσέρο για την έρωση του Παραλυμνίου. Να δούμε το replay, αλλά φάνηκε διαγυμνό οφθαλμό ότι ήταν χτύπημα από πίσω του Λουσέρο. Κοιτάξτε εδώ, ο διαιτητής λαθασμένα δεν έβγαλε την κίτρινη κάρτα. 1-0 πάντα μπροστά η Ερυθρόλευκη. Μπρένο στην εκτέλεση. Εκτέλεσε ο Μπρένο κατευθείαν στα δίκτυα. Φοβερό γκολ από τον Βραζιλιάνο. Εκπληκτική εκτέλεση. Η μπάλα πήρε τα φάλτσα που έπρεπε για να ευνηδιάσει τον Πέτρου. Κοιτάξτε εδώ, εκτέλεση με το αριστερό. Στέλνει την μπάλα εκεί που ο Πέτρου δεν μπορεί να αντιδράσει. Αν και φέρει ευθύνη βεβαίως για τον γκολ που δέχεται. Τα φάλτσα που βάζει στην μπάλα ο Βραζιλιάνος τον ευνηδιάζουν. Σε ό,τι αφορά τους Ερυθρόλευκους, αλλά τόσο για την εμφάνιση, αλλά και το ότι παίρνουν αυτό το πρώτο τρίποντο, όπως όλα δείχνουν, πάντα φοβόσφαιρο, ποτέ μιλες ποτέ. Το replay εδώ με το μαρκάρισμα του Ντόζη πάνω στον Αδάμο Ανδρέου. Φάουλη της Ένωσης, αλλά ο διαιτητής άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί. Άλλο ένα φάουλ εδώ για την Ένωση. Κάνει από την πολύ καλή προβολή του Χριστοφόρου, ο οποίος θέλει να βγάλει για το Σιαθά. Ενώ έχει πρόβλημα ο Ανδρέου. Σιαθά στην περιοχή. Η μπαγιά, η κεφαγιά που γίνεται. Νέα κεφαγιά, 3-0, αλλά σηκώνεται η σημαία. Δεν μετράει τον γκολ του ο Σέι. Ακυρώνεται. Υπάρχουν διαμαρτυρίες από τον Πάμπο Χριστοδούλου, ο οποίος θα δεχθεί και την κίτρινη κάρτα από τον Τιμόθεο Χριστόφη. Με το replay που βλέπουμε είναι offside ο ποδοσφαιριστής, αλλά δεν ξέρουμε στο βάθος αν υπάρχει ποδοσφαιριστής που καλύπτει. Εδώ βλέπουμε ξανά την προηγούμενη φάση. Σιαθάς κάνει το γύρισμα. Η κεφαγιά που γίνεται είναι σωστή απόφαση του βοηθού.